Υπό κάμερα. Ο Λευτέρης, παιδιά, να πούμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού kickboxing, με πάνω από 100 παιχνίδια, και είναι χαρά μου και τιμή μου που είναι εδώ δίπλα μου στην Κύπρο, που κάνουμε μαζί προετοιμασία για παιχνίδι δικό μου που έχω 15 του Μάη και του Λευτέρη τέλη Μαΐου. Ο Λευτέρης είναι ένας πολύ καταξιωμένος παίχτης που έχει αφήσει μεγάλη εποχή στο χώρο του kickboxing. Όσοι ασχολούνται με το kickboxing, την πυγμαχία, το σίγουρο είναι ότι ο Λευτέρης 10 φορές πρωταθλητής Ελλάδος, από ό,τι έχω διαβάσει. Έχω παγκόσμιο τίτλο. Παγκόσμιο τίτλο, επαγγελματίας, και είναι από τα παιδιά που έχουν βοηθήσει το άθλημα να ανέβει. Και όπως είπα, είναι πολύ μεγάλη χαρά μου, οι οποίοι είμαστε εδώ μαζί, κάνουμε μια προετοιμασία. Αρχίσαμε από την περασμένη Τρίτη και είχαμε κάνει αρκετό training. Σαββατοκύριακο ξεκούραση, έχουμε κάποιους μικροτραυματισμούς, εξάθρωση χέρι εγώ από ένα χτύπημα τυχαίο. Ο Λευτέρης λίγο το πόδι του, αλλά συμβαίνουν αυτά. Έτσι τα ξεπερνάμε και συνεχίζουμε. Λευτέρη μου, πες και εσύ στους φίλους εδώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Μπάμπο που με δέχτηκε. Μεγάλη μου χαρά, ήταν από τις πρώτες μου επιλογές να έρθω να προπονηθώ μαζί του. Και για μένα όχι απλά είναι ένας από τους καλύτερους στην Κύπρο, το θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος, και όχι γιατί είναι φίλος μου, γιατί αυτά που έχει κάνει και σαν αθλητής, έτσι, και σαν προπονητής φαίνονται. Όλα είναι εδώ, οι τίτλοι, οι διακρίσεις. Οπότε δεν θα μπορούσα να επιλέξω κάποιον άλλον. Ξεκινήσαμε, έχουμε και δύο αγώνες. Βοηθάει ο ένας τον άλλον, παίρνει ο ένας από τον άλλον διάφορα στοιχεία. Και γενικά ήρθα εδώ γιατί και η Κύπρος έχει πάρα πολύ ωραίο ζεστό κλίμα. Είναι φιλόξενος λαός και μέχρι στιγμής είμαι πολύ ευχαριστημένος. Το λοιπόν και τελευταίο, έτσι να πούμε τώρα πριν αρχίσουμε πάνω, να εξηγήσουμε στους φίλους ότι όταν δύο επαγγελματίες είναι σε περίοδο προετοιμασίας, σήμερα θα δείξουμε το λεγόμενο sparring. Όταν λέμε sparring, είναι η επαφή μεταξύ δύο αθλητών. Είναι ένα από τα πιο κύρια κομμάτια της προετοιμασίας. Εδώ όμως να αναφέρω, για να ξέρουν και οι φίλοι που ασχολούνται με το άθλημα, ότι αυτό που θα παρακολουθήσετε σήμερα θα είναι μια επαγγελματική προπόνηση, η οποία όμως δεν θα είναι 100% δύναμη, που είναι λογικό. Γιατί όταν δύο αθλητές του επίπεδου μου, εμένα και του Χαχαμίδη, γυμνάζονται, το πρώτο που προσέχουν είναι οι τραυματισμοί. Και προσέξτε, όταν λέμε τραυματισμοί, εμείς που κάνουμε προπόνηση και ήδη έχουμε τραυματιστεί πριν το παιχνίδι, που σημαίνει ότι ο λόγος που γίνεται το sparring πάνω είναι για να βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Και να προσέξουμε αντανακλαστικά, να δουλέψει το μάτι, και το πιο σημαντικό να μπορέσουμε να προπονηθούμε και αύριο και μεθαύριο και μέχρι την μέρα πριν τον αγώνα, χωρίς τραυματισμούς. Θέλω να πεις κάτι για την προπόνηση μας ή... Αυτό που έχω να πω, ότι 21 χρόνια στο χώρο, μία εβδομάδα εδώ με τον φίλο μου τον Μπάμπο, και έχω δει διαφορετικά πράγματα, έχω δουλέψει πράγματα που δεν τα έκανα με τις προηγούμενες προπονητές μου. Και αυτό έχει να κάνει
Γιατί έχει γυρίσει σε πολλά μέρη, έχει πάει Ταϊλάνδη, έχει πάει Ολλανδία, έχει πάει Αγγλία και από όλα αυτά έχει πάρει κάποια στοιχεία. Πράγμα που μου τα έδειξε εδώ. Ειλικρινά δηλαδή μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και πιστεύω ότι είναι μεγάλο εφόδιο για μένα. Στη σημερινή προπόνηση, όπως είπες και εσύ, ότι δεν μπορούμε να δώσουμε το 100% γιατί πρέπει να κάνουμε και αύριο και μεθαύριο προπόνηση. Είμαστε σε προετοιμασία. Θα κάνουμε ένα πολύ καλό sparring και να δείξουμε πώς δουλεύουν δύο επαγγελματίες. Λοιπόν, αρχίζουμε. Λοιπόν, μόλις έχουμε τελειώσει με τον κύριο Λευτέρη Χαχαμίθη, απλώς θέλω να πω κάποια πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Όταν γίνεται ένα sparring, πολλοί έχουν την εντύπωση ότι πρέπει να μπουν οι δύο παίχτες μέσα, να περιμένουν για το χτύπημα, το knockout, να φάνε 15-20 δευτερόλεπτα να ρίξουν ένα χτύπημα, όχι. Όταν κάνεις προετοιμασία με παίχτες επίπεδου Χαχαμίδη, Ζαμπίδη και όλους τους υπόλοιπους, Καρνικολής, Σοφοκλέους και όλα τα μεγάλα ονόματα, πρέπει να ξέρετε ότι το sparring πρέπει να υπάρχει σε ρίχτη βημάτων ώστε να μπορεί να δουλεύει το μάτι και των δύο παιχτών. Δηλαδή, τι έχει δουλέψει σήμερα και στο Χαχαμίδη και σε μένα. Μπορούσαμε κάλλιστα και ο Λευτέρης και εγώ να ήμασταν 3 μέτρα μακριά από τον άλλον και να περιμένουμε να δώσουμε το ένα χτύμα παπ και να περνάει η ώρα. Όχι. Εμείς προτιμήσαμε να μένουμε κοντά, να γίνεται ανταλλαγή χτυπημάτων, να ελέγχουμε τους συνδυασμούς μας, να ελέγχουμε τα λαχτυπήματα μας, να ελέγχουμε τα μπλοκ πώς κόβουμε, αντανακλαστικά. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κάνεις διόρθωση όλων των σφαλμάτων που έχεις. Και ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι το άθλημα μας έχει μια διαφορά. Και νικητής να είσαι, πρέπει να μάθεις να δέχεσαι χτυπήματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να νικήσεις ένα παιχνίδι, αλλά τα χτυπήματα που να δεχτεί το κορμί σου, ο πόνος, η μυϊκή αντοχή να είναι τόσο μεγάλη. Που σημαίνει ότι αυτό που κάναμε με το Λευτέρη τώρα, γι' αυτό μέναμε κοντά, είναι για δικεφάλι του, τρικεφάλι, κεφάλι, όλα να αρχίσουν να δουλεύουν, να δέχονται χτυπήματα, να μπαίνουν στη διαδικασία του πραγματικού παιχνιδιού. Λευτέρη, με αμπιστήσει κάτι? Ναι, μπορώ να πω ότι ο Μπάμπος με κάλυψε σε όλα αυτά που είπε. Απλά θα συμπληρώσω ότι ο καλός επαγγελματίας kickboxer δεν είναι αυτός που θα έχει ένα δυνατό χτύπημα ή γρήγορο. Ο καλός kickboxer είναι αυτός που κάνει σερί χτυπημάτων, που έχει την αντίληψη, το μάτι για την κόντρα χτύπημα και για τα πολλά σερί. Πλέον το θέαμα είναι όταν μπαίνει ένας αθλητής μέσα και τρεις γύρους δεν σταματάει, κάνει σερί χτυπημάτων. Όχι να περιμένει ένα κόντρα χτύπημα το οποίο θα φέρει, ας πούμε, ένα νοκάουτ. Η προπόνηση από ό,τι είδατε ήταν, δεν είχαμε 100% της δύναμης, γιατί όταν στην προετοιμασία, στο sparring, βάλεις 100% της δύναμης, δεν θα δουλεύει η αντίληψη, το μάτι και να κάνεις πολλά σερί χτυπήματα. Αυτό που δουλέψαμε σήμερα με τον Μπάμπο, πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο χρειάζεται ένας kickboxer. Λοιπόν, να ξαναευχαριστήσουμε τον Λευτέρη που ήταν στην Κύπρο κοντά μας.
Ελπίζουμε να τον ξανά έχουμε κοντά μας σύντομα. Λευτέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Και να πούμε στα παιδιά ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Όχι, βέβαια. Θα είμαστε και εδώ μέχρι την Πέμπτη. Πραγματικά, στον επόμενο αγώνα στις 29 Μαΐου που παίζω στην Κρήτη, ένα μεγάλο μερίδιο, το φίλο στο Μπάμπο Γιωργούδη, για όλο αυτό που μου έχει προσφέρει τις δύο εβδομάδες που είμαι εδώ. Ειλικρινά τον ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους Κύπριους γιατί και η φιλοξενία και όλα είναι υπέροχα και ειλικρινά χαίρομαι για αυτή τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Ευχαριστούμε. Okay. Φίλε, δεν έχει τρέξει μου σήμερα.